Καλή χρονιά καταρχάς. Μια βαριά ήταν για την ομάδα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Άμα είναι έτσι καλή χρονιά, δεν θα μπορώ να φανταστώ πώς θα ανήκα εκεί. Εντάξει, το μπάσκετ είναι το πιο δίκαιο άθλημα στον κόσμο. Ό,τι δίνεις παίρνεις. Ό,τι δώσαμε μέσα στο παρκέ πήραμε. Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε 100% δίκαια. Εμείς έχουμε πολλά να φτιάξουμε ή πολλά να αλλάξουμε. Αν θέλουμε τουλάχιστον να μην τροπιαζόμαστε μέσα στο παρκέ. Γιατί αυτό σήμερα ήταν τροπιαστική ήττα. Και πραγματικά δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει. Για να μπορέσουμε να παίξουμε σε μια πρεμιέρα με μια τόσο καλή ομάδα τόσο υποτονικά. Θεωρούσαμε ότι είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Προφανώς και όχι. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο στην αρχή το παλέψατε. Ήσασταν μπροστά και στο σκορ, από το πεντάλεπτο. Από εκεί και πέρα χάσατε εντελώς τον έλεγχο του αγώνα. Είχε το ρυθμό από ΕΛ, ήταν πολύ πιο εύστοχος από εσάς. Εσείς αρκετά χαμηλά ποσοστά ευστοχίας και στις βολές ακόμα, εκεί που δεν υπάρχει πίεση. Θεωρείτε ότι είναι ένα θέμα ψυχολογίας αυτό το σημερινό το παιχνίδι? Είναι θέμα ικανότητας. Δηλαδή δεν ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, είναι θέμα ικανότητας. Ο ΑΠΟΕΛ είναι πιο ποιοτική ομάδα, αλλά από την άλλη είναι αδικαιολόγητο να χάνεις τα ελεύθερα σουτ. Εμείς δεν βάλαμε ούτε ένα ελεύθερο σουτ σήμερα. Έχει βρει 20 ελεύθερα σουτ, ο ΑΠΟΕΛ έχει βάλει τα 15, έχουμε βρει 20 ελεύθερα σουτ, εμείς έχουμε βάλει τα 3. Άρα δεν μπορείς να θέλεις να διεκδικήσεις κάτι σε ένα παιχνίδι. Όπως είπες εσύ, ούτε τις βολές δεν μπορούσαμε να βάλουμε που ήμασταν χωρίς πίεση. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να λέμε, χάνεις την ψυχολογία σου, δεν μπορείς να παλέψεις ούτε στην άμυνα, χάνεις το μυαλό σου και το αποτέλεσμα είναι φυσιολογικό. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.